Πείτε μου ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη Ελλάδα. Ο τόπος, οι γεύσεις, τα αρώματα ή μήπως η ιστορία. Γράψτε μου ένα γρήγορο σχόλιο από κάτω με το ποια θα θέλατε να είναι η επόμενη χώρα. Εάν σας αρέσει το περιεχόμενο που δημιουργώ, γίνετε μέλη του καναλιού και πάμε σε μια χώρα της Νότιας Ευρώπης. Το έδαφος της χώρας είναι 132.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με πληθυσμό περίπου 10,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Η Ελλάδα έχει πάνω από 6.000 νησιά, αλλά μόνο τα 227 από αυτά κατοικούνται. Το μεγαλύτερο είναι η Κρήτη, αλλά το πιο διάσημο σε παγκόσμια κλίμακα είναι η Σαντορίνη. Σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει ότι σε κάποιους χάρτες, όπως και στο Google Maps, πολύ συχνά η χώρα εμφανίζεται ως Ελλάς ή Hellenic Republic. Το όνομα αυτό προέρχεται από τα αρχαία χρόνια. Γι' αυτό και οι πολίτες ονομάζονται Έλληνες. Κάποια από τα νησιά της χώρας είναι αρκετά εξωτικά, λες και δεν βρίσκονται στην Ευρώπη. Τέτοια για παράδειγμα είναι η Ζάκυνθος ή η Λευκάδα με τα καταγάλανα νερά της. Παρ' όλα αυτά όμως, το 80% του εδάφους της χώρας είναι ορεινό. Εάν και έχουμε συνδέσει τη χώρα μας με τον ήλιο και τη θάλασσα, θα έχετε παρατηρήσει ότι κάθε φορά που οδηγούμε για κάποια παραλία, περνάμε από στροφές και από ορεινούς δρόμους. Για την ακρίβεια, η Ελλάδα έχει 13.676 χιλιόμετρα ακτογραμμής, κάτι το οποίο είναι τρομερό και αυτόματα κατατάσσεται στην ένατη θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Τα νησιά της βρέχονται από τη Μεσόγειο και σχηματίζονται τα εξής 8 πελάγι: το Ιόνιο, το Αιγαίο, το Ικάριο, το Μυρτό, το Θρακικό, το Καρπάθιο, το Λιβικό και το Κρητικό Πέλαγος. Αυτό αυτόματα καθιστά το μεγαλύτερο μέρος των συνόρων της να είναι θαλάσσιο. Ο πληθυσμός της Αθήνας το 1834 ήταν μόλις 10.000. Από τη στιγμή όμως που επιλέχθηκε ως πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους έως σήμερα, ο πληθυσμός της αυξήθηκε κοντά στα 4 εκατομμύρια ανθρώπους, όπου είναι περίπου το 40% ολόκληρης της χώρας. Την Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 120 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, κάποια από τα οποία μάλιστα αποδίδουν καρπούς από το 13ο αιώνα. Όλοι πιστεύουμε ότι είμαστε η μεγαλύτερη εξαγωγή ελιών σε ολόκληρο τον κόσμο. Για την ακρίβεια όμως, η πρωταθλήτρια σε αυτή την κατηγορία τα τελευταία χρόνια είναι η Πορτογαλία, με εμάς να ερχόμαστε δεύτεροι. Άντε να δούμε τώρα πώς ξέρετε αν οι ελιές είναι φρούτο ή λαχανικό. Ο Όλυμπος είναι το υψηλότερο βουνό της Ελλάδας και το δεύτερο μεγαλύτερο σε όλα τα Βαλκάνια. Υπάρχει μια περιοχή η οποία ονομάζεται η Πόρτης του Ολύμπου και αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα γεωμαγνητικά μέρη ολοκλήρης της χώρας. Εκεί βρίσκεται και η σπηλιά της Τσακαλόπετρας, η οποία αποτελούσε μέρος συγκέντρωσης της Φιλικής Εταιρείας. Όπως και λέγεται ότι το ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό της πεδίο έχει κινήσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων και της NASA έτσι ώστε να κάνουν πειράματα. Από την αρχαία Ελλάδα γνωρίζουμε ότι όλες οι σημαντικές τοποθεσίες που επέλεγαν οι Έλληνες ήταν η σημεία στρατηγικής σημασίας ή και ιερή τόπη από την ίδια τη φύση. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με τις πυραμίδες του Ολύμπου, με τους μελετητές να πιστεύουν ότι οι πυραμοειδείς κορυφές του δεν είναι τυχαίες. Βασικό στοιχείο είναι οι αποστάσεις και οι μοίρες που σχηματίζουν οι γωνίες τους. Σύμφωνα με έρευνες, την ίδια ακριβώς γωνία έχουν και τα τρία αστέρια της ζώνης του Ορίωνα στον ουρανό. Από τα τρία αυτά άστρα, τα δύο είναι σε ευθεία γραμμή, ενώ το τρίτο απέχει μόλις 27 μοίρες. Το παράξενο βέβαια είναι ότι ακριβώς το ίδιο παρατηρείται και στις πυραμίδες της Γκίζας στην Αίγυπτο. Γι' αυτό το λόγο, πολλοί άνθρωποι ανά τον κόσμο αναρωτιούνται το κατά πόσο είναι φυσικές ή τεχνητές οι πυραμίδες του Ολύμπου. Οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες καταγράφησαν το 776 π.Χ. και είναι σχεδόν βέβαιο ότι αυτή δεν ήταν και η πρώτη φορά. Τότε οι αγώνες ήταν μόνο τοπικοί και υπήρχε μόνο ένα άθλημα, η κούρσα του σταδίου. Ο πρώτος Ολυμπιονίκης ήταν ένας μάγειρας που ονομαζόταν Κόρυβος και αυτός ήταν που κέρδισε τον πρώτο αγώνα ταχύτητα στο τρέξιμο. Στην αρχαιότητα υπήρχαν αυτό που λέμε σήμερα υπεραθλητές. Ένας από αυτούς λοιπόν ήταν ο Μήλων ο Κροτονιάτης. Αυτός ήταν γνωστός για τη δύναμή του, όπως και στεφανώθηκε 6 φορές Ολυμπιονίκης, ρεκόρ που μέχρι σήμερα ακόμη δεν έχει καταρριφθεί. Στοιχεία δείχνουν ότι ξεκίνησαν να προστίθονται και άλλα είδη αγώνων 20 χρόνια αργότερα. Οι γυναίκες δεν είχαν καμία απολύτως θέση στους Ολυμπιακούς αγώνες. Όχι μόνο δεν μπορούσαν να πάρουν μέρος, αλλά ούτε να δώσουν και το παρόν ως θεατές. Και αυτό γιατί πολλοί αθλητές στην εποχή εκείνη επέλεγαν να αγωνιστούν γυμνοί. Η ελληνική γλώσσα, παρά τις τροποποιήσεις που έχει υποστεί,
εξακολουθεί να είναι μία από τις αρχαιότερες γλώσσες που μιλούνται ενεργά μέχρι σήμερα. Αυτά είναι πάνω από 3.500 έτη. Το ελληνικό αλφάβητο, το οποίο χρησιμοποιείται αδιάκοπα από όλο τον κόσμο και για διάφορους σκοπούς, όπως και τελευταία με τον COVID, χρονολογείται να είναι 2.600 ετών. Κάθε καλοκαίρι οι τουρίστες στην Ελλάδα ξεπερνούν τους κατοίκους της. Περίπου 30 εκατομμύρια έρχονται κάθε χρόνο και η βιομηχανία αυτή αποτελεί το 30% της οικονομίας της χώρας. Η γερμανική εφημερίδα Blind το ονομάζει την Ελλάδα ως την πιο σεξουαλικά ενεργή χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτοί επικαλούνται στοιχεία από τους κατασκευαστές προφυλακτικών και βάζουν τους Έλληνες πιο μπροστά ακόμη και από τους Βραζιλιάνους. Οι ονομαστικές γιορτές στην Ελλάδα γιορτάζονται το ίδιο δυνατά όσο και τα γενέθλια. Αυτό οφείλεται στη δυνατή πίστη, η οποία με τη σειρά της φέρνει και την έντονη γιορτή των Αγίων που έχουν πάρει και το όνομά τους. Περίπου το 90% του πληθυσμού της Ελλάδας δηλώνουν χριστιανοί Ορθόδοξοι. Αυτοί είναι έντονα θρησκευόμενοι και οι χριστιανικές παραδόσεις στηρούνται αυστηρά μέχρι και σήμερα. Πολύ συχνά οι ξένοι και ειδικά οι Αμερικάνοι μπερδεύουν την ιστορία της χώρας με τη μυθολογία. Παρόλα αυτά, ακόμη και σήμερα υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι εξακολουθούν να πιστεύουν στην αρχαία ελληνική θρησκεία και στους αρχαίους Έλληνες θεούς. Την δεκαετία του 50, μόλις το 30% των Ελλήνων γνώριζε γραφή και ανάγνωση. Σήμερα, ωστόσο, το ποσοστό αυτό του αναλφαβητισμού μόλις που φτάνει το 5%. Η Ελλάδα είναι η χώρα με τα περισσότερα αρχαιολογικά μουσεία σε ολόκληρο τον κόσμο. Μερικά από αυτά είναι η Πέθρια, όπως ο Παρθενώνας, και στα περισσότερα από αυτά δεν επιτρέπεται οι γυναίκες να φορούν ψηλά τακούνια για να μην καταστρέψουν τα μάρμαρα των αρχαίων κτηρίων. Η Σαντορίνη συχνά αναφέρεται στο πιο όμορφο νησί, τη στιγμή που όμως αυτή βρίσκεται στο λαιμό ενός ηφαιστείου που ξέσπασε πριν από 3.000 χρόνια και ακόμη εντελώς δεν έχει κρυώσει. Τα πανέμορφα αυτά λευκά σπίτια από την άλλη είναι τα μόνα σε ολόκληρο τον κόσμο που βρίσκονται στο εσωτερικό του ηφαιστείου. Το νησί της Κρήτης όμως είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον. Γιατί εκτός από το ότι σύμφωνα με τη μυθολογία ο Δίας γεννήθηκε εκεί, ο Μινόταυρος ήταν εκεί, εκτός από το ότι είναι το μεγαλύτερο νησί, η Κρήτη έχει και ροζ παραλίες οι οποίες μοιάζουν πραγματικά εξωπραγματικές. Τα μετέωρα έχουν χαρακτηριστεί από την UNESCO ως διατηρηταίο και προστατευόμενο μνημείο της ανθρωπότητας. Αυτά είναι νέα μοναστήρια, 6 εκ των οποίων λειτουργούν ακόμη, χτισμένα σε αρκετά υψηλούς βράχους από μοναχούς οι οποίοι αναζητούσαν τη μοναξία στο παρελθόν. Το ούζο είναι το ελληνικό εθνικό αλκοολούχο ποτό, αλλά γιατί αυτό μετατρέπεται σε λευκό, εάν προσθέσουμε νερό ή πάγο. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται loose effect και συμβαίνει όταν τα έλαια του γλυκανίσου ακίζουν τα μόρια του νερού, χωρίς όμως να μπορούν να διαλυθούν σε αυτό. Θυμάστε πριν από πολλά χρόνια που στις ταβέρνες και όχι μόνο, σπάγανε πιάτα. Η παράδοση αυτή έχει πλέον αντικατασταθεί με το πέταγμα των λουλουδιών και αυτό μόνο στα μπουζούκια. Ο λόγος για να σταματήσει αυτό, όσο και αν δεν το πιστεύετε, είναι οι τουρίστες, οι οποίοι πληγωνόντουσαν συνέχεια επειδή δεν ξέρανε να κάνουν νεόπα. Ο καθένας πιστεύει ότι το Συρτάκι είναι κάποιος παλιός αρχαίος λαϊκός χορός. Αυτός όμως δημιουργήθηκε μόλις το 1964 και συγκεκριμένα για την ταινία Ζορμπάς ο Έλληνας. Οπότε δεν είναι κάποιος λαϊκός χορός, αλλά αποκτά παγκόσμια δημοτικότητα και γίνεται ο πιο διάσημος. Η λέπρα ξεκίνησε να αντιμετωπίζεται το 1950, αλλά μέχρι το 1983 θεωρούνταν επίσημη αιτία διαζυγίου. Η λέξη μουσική τιμολογικά βγαίνει από τις 9 μουσες, κόρες του Διός, οι οποίες ήταν και οι θεές της τέχνης. Οι μουσες αποτελούν πηγή έμπνευσης για κάθε διανοητική δραστηριότητα, όπως και σε πολλά μέρη λατρεύονταν με ιδιαίτερες τιμές. Η δραχμή είναι νομισματική μονάδα η οποία χρησιμοποιήθηκε από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, όπως και από το σύγχρονο ελληνικό κράτος έως το 2002. Όπως πολλά νομίσματα της αρχαιότητας, έτσι και η δραχμή, αρχικά αποτέλεσε μονάδα μέτρησης του βάρους και ονομαζόταν δράμι. Περίπου 150.000 λέξεις στην αγγλική γλώσσα έχουν τις ρίζες τους από τα αρχαία ελληνικά, με ορισμένους υπολογισμούς να δείχνουν ότι αυτές αποτελούν το 30%. Η Αθήνα κατοικείται αδιάλειπτα εδώ και 7.000 ολόκληρα χρόνια και αυτό την καθιστά μία από τις αρχαιότερες πόλεις ολόκληρης της Ευρώπης. Αυτή επίσης κατέχει το ρεκόρ της υψηλότερης θερμοκρασίας σε ολόκληρα τα Βαλκάνια, με αυτό να είναι 48 βαθμοί Κελσίου, στη σκιά. Περίπου το 7% όλο το μαρμάρο που παράγεται στον πλανήτη προέρχεται από την Ελλάδα. Αυτή είναι επίσης η πρώτη χώρα στον κόσμο σε παραγωγή και εμπόριο σφουγγαριών. Ο Σωκράτης θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Αλλά αυτός δεν άφησε ούτε ένα γραπτό λόγο. Οι μόνες αποδείξεις γι' αυτόν είναι από τους ανθρώπους της εποχής του, όπως και από το μαθητή του τον Πλάτωνα. Οι Έλληνες μαζί με τις ισπανόφωνες χώρες είναι οι μόνοι σε ολόκληρο τον κόσμο οι οποίοι έχουν υποχρεωτικό μεσημεριανό διάλειμμα. Μεταξύ 2 και 5-6 το απόγευμα, οι περισσότεροι άνθρωποι, καθώς και οι έμποροι,
κλείνουν τα μαγαζιά τους και πηγαίνουν στα σπίτια τους για φαγητό και ύπνο. Πιστεύετε ότι το δεύτερο αρχαιότερο παιχνίδι της ανθρωπότητας είναι το γιουγιό? Μέχρι πριν από λίγα χρόνια πίστευαν ότι αυτό ήταν έργο των αρχαίων Κινέζων, αλλά σύγχρονα ευρήματα απέδειξαν ότι αυτό ήταν έργο των αρχαίων Ελλήνων. Σε δύο νησιά της Ελλάδας, Ίδρα και Σπέτσες, δεν υπάρχει ούτε ένα αυτοκίνητο. Με εξαίρεση κανένα δυο ταξί. Η μετακίνηση εκεί γίνεται μόνο με άμαξες, με βάρκες, με άλογα ή ακόμη και ποδήλατα. Παρόλο που συνεχώς ακούμε για τη Μύκονο, τη Σαντορίνη ή ακόμη και τη Ζάκυνθο, το πιο επισκέψιμο από τους τουρίστες νησί είναι η Ρόδος. Αυτή είναι και η κατοικία ενός από τα θαύματα του κόσμου, του κολοσσού της Ρόδου. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν κάποιες παράξενες πεποιθήσεις σχετικά με το φαγητό. Μία από αυτές ήθελε τα φασόλια να κουβαλούν τις ψυχές των νεκρών, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να μην τα τρώνε. Περίπου 100.000 πουλιά από τη Βόρεια Ευρώπη και την Ασία περνούν το χειμώνα στα μέρη μας. Στην αρχαία Ελλάδα τα γένια ήταν σύμβολο κύρους για έναν άνδρα. Η περιποίησή του ήταν υψής της σημασίας αλλά και αντικείμενο ανταγωνισμού μεταξύ των ανδρών. Πράγμα που έκανε τους καλούς κουρείς περιζήτητους. Τα αγόρια στη Σπάρτη πήγαιναν στρατό στα 7 τους χρόνια, ενώ γραφή και ανάγνωση μάθαιναν στα 14. Οι αρχαίοι συνήθιζαν να πηγαίνουν για γυμναστική εντελώς γυμνοί. Γι' αυτό και η λέξη γυμνάσιο σημαίνει σχολείο για γυμνή άσκηση. Τα περισσότερα τέρατα που γνωρίζετε από την ελληνική μυθολογία είχαν την ίδια μητέρα. Αυτή ήταν η Έχιδνα, αδερφή της Μέδουσας. Οι σκλάβοι στην αρχαία Ελλάδα αποτελούσαν το 40 με 80% του πληθυσμού της πόλης κράτους. Τα περιλέμια σκύλων με καρφιά εφευρέθηκαν στην αρχαία Ελλάδα και σκοπό είχαν να προστατέψουν το λαιμό του σκύλου από επιθέσεις λύκων. Τα αρχαιοελληνικά αγάλματα δεν ήταν ολόλευκα όπως τα βλέπουμε εμείς σήμερα. Αυτά ήταν βαμμένα με έντονα χρώματα, τα οποία απλώς εξαφανίστηκαν με τους αιώνες.